Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Μεγάλη φωτιά ξέσπασε νωρίτερα κοντά στους Αγίους 10 στη Μεσαρά. Αμέσως σήμανε συναγερμό στις αρχές και στο σημείο μετέβη ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής. Αναγκαία κρίθηκε και η συνδρομή των ελικοπτέρων. Πάμε να συνδεθούμε απευθείας με την περιοχή. Η Μέρη Καριωτάκη βρίσκεται στο χωριό Αμπελούζος, στην πάνω μεριά συγκεκριμένα, και θα μας μεταφέρει όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Η φωτιά βρίσκεται αυτή τη στιγμή υπό μερικό έλεγχο, Μέρη. Μπορούμε να πούμε, Κατερίνα, ότι έχει οριοθετηθεί πλήρως και σε λίγη ώρα θα είναι πλήρως ελεγχόμενοι. Έχουν σβήσει περισσότερες από τις εστίες. Αυτή τη στιγμή επιχειρούν οι πυροσβέστες σε τελευταίες μικρές εστίες που έχουν παραμείνει. Ωστόσο, δεν υπάρχει κάτι ανησυχητικό για τον Αμπελούζο και τη γύρω περιοχή. Όπως πολύ σωστά είπες, είμαστε εδώ, στο χωριό Αμπελούζος, από την πάνω μεριά ουσιαστικά του αρχαιολογικού χώρου της Γόρτινας. Και θα θυμίσω στους τηλεθεατές μας πως αυτή είναι η περιοχή που κάηκε και τον Οκτώβριο του 2023. Το βράδυ της Δευτέρας Οκτωβρίου του 2023 εδώ, Κατερίνα, ακριβώς αυτό το σημείο, και εδώ επίσης είχε ξεσπάσει φωτιά που και τότε ευτυχώς είχε τεθεί άμεσα υπό έλεγχο. Σήμερα η φωτιά ξεσπά λοιπόν στο ίδιο περίπου σημείο. Μάλιστα πρέπει να πούμε ότι είχε τουλάχιστον τρεις εστίες. Βεβαίως, ακριβώς επειδή στην περιοχή έπνεαν πάρα πολύ ισχυροί άνεμοι, ο συναγερμός ήταν άμεσος και η κινητοποίηση αμεσότερη και εγκαιρότερη. Πρέπει να πούμε ότι εδώ βρέθηκαν 40 οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας με περισσότερους από 100 άνδρες. Συνέδραμε τα ελικόπτερα της πυροσβεστικής και τα δύο, παρακαλώ. Και βεβαίως εδώ ήταν όλη η δύναμη της πολιτικής προστασίας, τόσο της τοπικής αυτοδιοίκησης, δηλαδή του Δήμου Γόρτινας και του Όμορου Δήμου Φεστού, όσο και της περιφέρειας, που έσπευσε άμεσα στο σημείο με κάθε μέσο, με τις υδροφόρες της προκειμένου να συνδράμει το έργο της πυροσβεστικής. Ναι, διότι φυσικά είναι που δεν βοηθούν στη διαδικασία της κατάσβεσης, είναι όμως και το ανάγλυφο της περιοχής που αυξάνει κατά πολύ τη δυσκολία επιχειρησιακά. Ακριβώς. Η φωτιά ξεσπά σε χαράδρες. Εδώ είναι και λόφος και χαράδρα και πεδιάδα ταυτόχρονα, και είναι πάρα πολύ εύκολο να ξεφύγει. Φυσικά και έχει καλλιέργειες όμως πέραν από τις ελιές. Έχει και κάποια έλατα, έχει και κάποιους φοίνικες. Πρέπει να πούμε ότι είναι μια περιοχή στην οποία δραστηριοποιούνται, υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν εδώ εγκαταστάσεις, πυμνιοστάσια. Γενικότερα είναι μια περιοχή που είναι επίφοβη, και ακριβώς επειδή βρίσκεται στο κέντρο της Μεσαράς, ακριβώς στο κέντρο της Μεσαράς, καταλαβαίνουμε όλοι πόσο σημαντικό ήταν για τους πυροσβέστες να είναι γρήγορα, να ελεγχθεί το γρηγορότερο, το συντομότερο δυνατό. Και ευτυχώς τα κατάφεραν. Τα κατάφεραν να μην κινδυνεύσουν κατά πολύ οι περιουσίες. Υπάρχουν κάποιες εκτάσεις που έχουν καεί ευτυχώς, αλλά δεν έχουμε το μέγεθος της φωτιάς του περσινού Οκτώβρη, του περασμένου Οκτώβρη. Και βεβαίως κατάφεραν να μην απειληθεί ούτε μία στιγμή ο αρχαιολογικός χώρος της Γόρτινας, που βρίσκεται, όπως είπαμε, ακριβώς από κάτω. Πρέπει να σου πω, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι, πως η περιοχή εδώ είναι ανάστατη και ο κόσμος είναι προβληματισμένος. Προβληματισμένες είναι και οι αρχές, ακριβώς γιατί μέσα σε λιγότερο από ένα χρόνο έχουμε δεύτερη φορά φωτιά στο ίδιο ακριβώς σημείο. Και επίσης πρέπει να πούμε ότι ο κόσμος επίσης είναι ανήσυχος για το γεγονός ότι εδώ η περιοχή ουσιαστικά έχει ξεραθεί. Η λειψιδρία έχει δημιουργήσει πολύ μεγάλα προβλήματα και φοβούνται τα χειρότερα, με δεδομένο ότι είμαστε σχεδόν στην αρχή της αντιπυρικής περίοδου. Μην ξεχνάμε ότι είμαστε μόλις την 1η του Ιούλη σήμερα, που σημαίνει ότι ολόκληρο το καλοκαίρι με τους ανέμους και τις υψηλές θερμοκρασίες είναι μπροστά, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για την περιοχή και, θυμίζω, και, για, την, και για την πολιτική προστασία. Και θυμίζω επίσης, Μέρη, ότι πριν από 2-24 ώρα πάλι είχαμε πυρκαγιά στη Μεσαρά, ανάμεσα σε Ίνια και Βαλή. Βέβαια, ήταν μια πυρκαγιά η οποία οριοθετήθηκε πάρα πολύ σύντομα, πριν πάρει διαστάσεις. Αλλά και αυτό δυστυχώς, όπως όλα δείχνουν, θα είναι ένα καλοκαίρι με πάρα πολλές προκλήσεις για την πυροσβεστική. Νωρίτερα εκδόθηκε και μήνυμα 112. Ακριβώς. Από τα 112 στους κατοίκους της περιοχής να είναι σε επιφυλακή, Μέρη, έτσι.
Ακριβώς. Λίγο μετά το ξέσπασμα της φωτιάς και υποθέτω τη στιγμή που κανείς δεν ήξερε προς τα πού θα κινηθεί περισσότερο και πώς θα εξελιχθεί η διαδικασία, ήχησε το 112 προκειμένου οι κάτοικοι της περιοχής, του Δήμου Γόρτινας, αλλά και οι επισκέπτες, γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι μια περιοχή που έχει τουρισμό, βρέθηκαν να δέχονται στο κινητό τους το μήνυμα από το 112, το οποίο ουσιαστικά δεν ζητούσε εκένωση, Κατερίνα, ζητούσε όμως προσοχή, να είναι αυξημένη η προσοχή των πολιτών, αλλά και να προσέχουν και να μην παρεμποδίσουν το έργο των αρχών, δηλαδή της πυροσβεστικής υπηρεσίας και των λοιπόν υπηρεσιών που βρέθηκαν εδώ στο σημείο προκειμένου να οριοθετηθεί η φωτιά. Πρέπει να σου πω ότι σημαίνει συναγερμός και στον αρχαιολογικό χώρο της Γόρτινας, παρά το γεγονός ότι δεν κινδύνευσε. Ωστόσο, όσο φαίνονταν οι φλόγες και οι καπνοί πάνω από τον αρχαιολογικό χώρο στη Γόρτινα, αποφασίστηκε και εκενώθηκε από τους τουρίστες, από τους επισκέπτες, ο αρχαιολογικός χώρος, και μέσα στον αρχαιολογικό χώρο παρέμειναν μόνο οι υπάλληλοι της αρχαιολογικής υπηρεσίας, οι οποίοι βεβαίως παρέμειναν εκεί προκειμένου να προστατέψουν την περιοχή, να προστατέψουν τον σημαντικότατο αυτό αρχαιολογικό χώρο. Τώρα, έκκληση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Να είμαστε όσο το δυνατόν πιο προσεκτικοί. Το νησί και σήμερα, ολόκληρο το νησί, από άκρη σ' άκρη, είναι σε κατάσταση συναγερμού, είναι στην κατηγορία 4, στο πορτοκαλί δηλαδή, αν δούμε και το σχετικό χάρτη της πολιτικής προστασίας. Μεγάλη προσοχή, διότι οι άνεμοι που πνέουν είναι ισχυροί σε όλη την Κρήτη και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, έτσι ώστε να μην χρειαστεί να βρεθούμε σε κανένα άλλο σημείο και βεβαίως να μην χρειαστεί η πυροσβεστική υπηρεσία να τρέξει σε οποιοδήποτε άλλο σημείο, να μην απειληθούν περιουσίες και πολύ περισσότερο βεβαίως να μην απειληθούν ζωές. Λοιπόν, και συνοψίζοντας, πριν σε αποδεσμεύσω, Μέρη, να υπενθυμίσω ότι αυτή τη στιγμή η πυρκαγιά έχει σχεδόν οριοθετηθεί στο σύνολό της. Υπάρχουν, οι περισσότερες εστίες έχουν σβήσει, όπως μας είπες νωρίτερα. Παρ' όλα αυτά, για όλη αυτή την πολύ μεγάλη επιχείρηση συνέδραμαν 40 οχήματα και 100 άνδρες της πυροσβεστικής. Η φωτιά δεν απείλησε σπίτια και περιουσίες. Σταμάτησε, οριοθετήθηκε πριν φτάσει στον αρχαιολογικό χώρο της Γόρτινας. Νωρίτερα εκδόθηκε μήνυμα 112 στους κατοίκους της περιοχής να είναι σε επιφυλακή. Δεν χρειάστηκε να προχωρήσουν σε εκένωση των γύρω οικισμών και υπενθυμίζω και εγώ αυτό που πολύ σωστά υπογράμμισες νωρίτερα, ότι το νησί βρίσκεται στην κατηγορία κινδύνου 4, δηλαδή είναι πολύ υψηλός ο κίνδυνος της πυρκαγιάς, επομένως πρέπει όλοι να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μέρη, για τις πληροφορίες.